Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, και από εδώ, από τη Λευκωσία, από την Κύπρο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί όλους εσάς, όπως επίσης και τους χιλιάδες Έλληνες που ζείτε, δουλεύετε, σπουδάζετε στην Κύπρο, να δώσουμε μαζί όλες τις επόμενες μάχες, να δώσουμε μαζί τη μάχη των ευρωεκλογών. Για να δυναμώσει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ και στις κάλπες, αλλά κυρίως στους δρόμους της διεκδίκησης. Με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πολύ πιο δυνατό, μέσα στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες του εξωτερικού, να σαλπίσουμε πραγματική πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βαρβαρότητας να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα. Πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο μαζικοί αγώνες διεκδίκησης για το δίκαιο των λαών. Μόνο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρωψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις κάλπες της 9ης του Ιούνιου μπορεί να εκφραστεί η μαζική καταδίκη στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων που υπηρετούν τους λίγους και τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μόνο έτσι θα πιάσει τόπο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δικαιολογημένα δυναμώνει. Μόνο αν συναντηθεί ακόμα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά με την πολιτική πρόταση των κομμουνιστών, με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ στους δρόμους του αγώνα και στις κάλπες, γίνει πραγματικά επικίνδυνη και απειλητική για όλους αυτούς που τσακίζουν τις ζωές μας, που τσακίζουν τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτούς που με την πολιτική τους οδηγούν ακόμα και σε εγκλήματα όπως αυτό των τεμπών και στη συνέχεια τα συγκαλύπτουν. Μόνο έτσι θα γίνει ορμή για νέους, πιο μαχητικούς αγώνες. Ξέρετε καλά, το είδατε και τους προηγούμενους μήνες, ότι το ΚΚΕ μόνο εδώ καταθέτει τη δύναμη που του δίνει ο λαός και η νεολαία. Η μεγαλύτερη δύναμη που μας έδωσαν στις βουλευτικές και στις πρόσφατες δημοτικές περιφερειακές εκλογές του 23 έγινε αμέσως δύναμη λαϊκής πάλης για την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού, δύναμη πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα σχέδια του κεφαλαίου, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λοιπόν, μπορεί να κοιτάει στα μάτια το λαό, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι μπροστά στους αγώνες της εργατικής τάξης, που μετρά βήματα στην οργάνωσή της στα συνδικάτα, αλλάζει συσχετισμούς μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και παλεύει για μισθούς και δικαιώματα κατά κλάδο, χώρο δουλειάς, αλλά και πανελλαδικά, όπως με τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου και τη νέα που ετοιμάζεται για τις 17 του Απρίλιου. Γι' αυτό είναι μπροστά στους αγώνες των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, της φτωχής αγροτιάς που στρίμωξε την κυβέρνηση με το πολυήμερο αγώνα της για την επιβίωσή της στην πραγματικότητα. Την ίδια περίοδο που οι αγρότες σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην ΚΑΠ, στην κοινή αγροτική πολιτική, αυτοί που έχουν ψηφίσει αγκαλιά στο Ευρωκοινοβούλιο και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, όλα τα αστικά κόμματα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων της νεολαίας, των φοιτητών, που έχοντας την πλειοψηφία του λαού με το μέρος τους, πάλεψαν και θα συνεχίσουν να παλεύουν
ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στην πλήρη μετατροπή των δημόσιων πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις. Οι φοιτητές από την Ελλάδα, που με χίλιες δυο θυσίες των οικογενειών τους σπουδάζετε και εδώ στην Κύπρο, αλλά και όσοι εργάζεστε εδώ στα πανεπιστήμια και βιώνετε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εμπορευματοποιημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση, σίγουρα θα έχετε εξοργιστεί ακούγοντας όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη της κυβέρνησης να επικαλούνται μάλιστα και το σύστημα της Κύπρου ως πρότυπο και για την Ελλάδα. Έχετε λοιπόν ένα ακόμη λόγο να την τιμωρήσετε, όπως και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, που με τα μισόλογα και τα ναι μεν αλλά αποτέλεσαν τους καλύτερους χορηγούς της. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, που ήταν το μόνο που αποκάλυψε όλη την αλήθεια για το τι συμβαίνει τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φώτισε το μόνο δρόμο που συμφέρει πραγματικά το λαό και την νεολαία. Το δρόμο δηλαδή της αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, που δεν θα κοιτάζει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στην τσέπη, αλλά θα κοιτάζει να τον μορφώσει ολόπλευρα για να υπηρετήσει και εκείνος αύριο με τη σειρά του όλη την κοινωνία μέσα από την επιστήμη του. Που θα δίνει στον ερευνητή τους πόρους και τα μέσα, δηλαδή την ελευθερία να αναζητήσει την επιστημονική αλήθεια, πάλι προς όφελος της κοινωνίας, και δεν θα το έχει να σφιχτιά μέσα στα διάφορα προγράμματα με ημερομηνία λήξης, μέσα στις κατευθύνσεις του εκάστοτε χρηματοδότη της έρευνας που νοιάζεται μόνο για ό,τι μπορεί να του αποφέρει κέρδος, όπως συμβαίνει σήμερα. Το ΚΚΕ μπορεί να κοιτάει στα μάτια το λαό, γιατί από την πρώτη στιγμή είπε όλη την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οργανώνει την πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή στρατηγική της. Έχουμε πλέον πάρα πολλές αποδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο φυλακή των λαών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη οικογένεια, όπως τη λένε, όμως μόνο για τα μεγάλα μονοπόλια, για τις αστικές κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, ενάντια στα δικαιώματα των λαών. Αυτό αποδεικνύει και όλη η πορεία της εδώ και τρεις δεκαετίες, από τη συνθήκη του Μάστριχτ, που καταψήφισε στην Ελλάδα μόνο το ΚΚΕ το 1992 μέχρι σήμερα. Αποδείχθηκε παραμύθι ότι η ενιαία ευρωενωσιακή αγορά και ο ανταγωνισμός θα έφερναν δήθεν οικονομική ανάπτυξη για όλους, ότι θα έφεραν ευημερία για όλους, καλούς μισθούς για τους εργαζόμενους, χαμηλές τιμές, μας έλεγαν, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αποδείχτηκε ότι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη σημαίνει πανάκριβη ενέργεια για το λαό, απαξίωση ενεργειακών πόρων, διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας και καταστροφή τελικά του περιβάλλοντος προς όφελος των κερδών των πράσινων κολοσσών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμαχία μονοπωλίων, διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση, αντίπαλος των λαών, και δεν μπορεί να αλλάξει προς όφελός τους. Γίνεται όσο περνά ο καιρός μόνο χειρότερη για τους λαούς. Εξίσου παραμύθι αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θα διασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρώπη, αλλά και ότι θα εργαστεί για αυτή την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ακριβώς όμως το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας πρωτοστατεί από τον περασμένο Οκτώβριο στις μαζικές κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού ενάντια στο έγκλημα, αυτή τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσχήματα και η προπαγανδιστική ομοβροντία που ζήσαμε εκείνες τις πρώτες μέρες έχουν πλέον καταρρεύσει
αλλά με τον πιο τραγικό τρόπο. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια ότι η γιγαντιαία Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση αποσκοπεί στην εξόντωση του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που δεκαετίες τώρα παλεύει για την πατρίδα του. Δεν χωράει ο νους του ανθρώπου τις διαστάσεις αυτού του εγκλήματος σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, μικρών παιδιών που δολοφονούνται από τις σφαίρες, από τις βόμβες του Ισραηλινού στρατού ή βασανίζονται, πεθαίνουν από την πείνα και τις ασθένειες. Το ΚΚΕ έχει αναδείξει τους πραγματικούς στόχους της Ισραηλινής ηγεσίας που αξιοποιεί προκλητικά το λεγόμενο δικαίωμα στην αυτοάμυνα που τις αναγνωρίζουν και οι σύμμαχοί της για την διαιώνιση της κατοχής αλλά και την προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών δικών της συμφερόντων. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΣ που ανήκει στους Παλαιστινίους, καθώς και η ενίσχυση των εμπορικών δρόμων από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, το λεγόμενο, όπως ξέρουμε όλοι, Ινδικό εμπορικό δρόμο Βομβάη-Πειραιά. Σχέδια που συνδέονται με την πολύ μεγάλη διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Καταδικάσαμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των άλλων κομμάτων που όχι μόνο δίνουν συγχωροχάρτη στα εγκλήματα αυτά του Ισραήλ, αλλά στηρίζουν και την βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια στο πλάι του δυνάστη του λαού της Παλαιστίνης. Και δεν τους ενδιαφέρει και το γεγονός ότι τασόμενοι υπέρ του κατακτητή της Παλαιστινιακής γης νομιμοποιούν και κάθε άλλο κατακτητή, όπως την Τουρκία στην περίπτωση της Κύπρου. Σε αυτή τη βάση και για τα συμφέροντα φυσικά των εφοπλιστών, η κυβέρνηση έστειλε τη φρεγάτα Ίδρα στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα με μεγάλους κινδύνους για τη ζωή του πληρώματος, όπως έκανε και με τις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία. Και αυτή η εξέλιξη είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλη... Το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Ευχαριστώ για τη διακοπή. Η άλλη είναι η ανάμιξη της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, σε έναν πόλεμο άδικο που σφαγιάζει τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας που για 7 δεκαετίες και πάνω μεγαλούργησαν από κοινού στην απόκρουση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης κατά της Οκτωβριανής Επανάστασης στην αρχή τότε, σε συνέχεια στη συντριβή του φασισμού-ναζισμού και στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Βλέπουμε με τι πάθος ο Μακρόν υπερασπίζεται την πρότασή του να σταλούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στον πόλεμο. Γιατί, βλέπετε, όλα αυτά τα χρόνια οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές έχουν επενδύσει τεράστια ποσά για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, των αγωγών, των εργοστασίων, των λιμανιών της Ουκρανίας, της γεωστρατηγικής θέσης της, και τώρα κινδυνεύουν να τα χάσουν στα πεδία του πολέμου. Όπως πριν 2 χρόνια κινδύνευαν οι Ρώσοι καπιταλιστές να χάσουν τις επενδύσεις τους στην Ουκρανία, στο δυναμικό της οποίας υπολόγισαν και αύξηση των κερδών τους και επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν και στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Τέτοιοι δυστυχώς είναι όλοι οι καπιταλιστές όπου γης και οι κυβερνήσεις τους. Αδίσταχτοι όταν ο λόγος γίνεται για τα δικά τους κέρδη και έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές της παραπληροφόρησης για να σύρουν τους λαούς στη μια ή στην άλλη πλευρά του πολέμου,
χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στο επίκεντρο των αποφάσεων της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα γεμίσουν τα οπλοστάσια της Ουκρανίας και των κρατών μελών. Μπορεί να μάλωσαν, εντός εισαγωγικών αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, αλλά σε ένα όμως συμφωνούν. Ο λογαριασμός με τον ένα ή άλλο τρόπο θα καταλήξει πάλι στους λαούς που θα σφίξουν για μια ακόμη φορά το ζωνάρι για να προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πιο γενικευμένη σύγκρουση, την οποία πάλι φυσικά οι λαοί θα πληρώσουν, αυτή τη φορά με πολύ πιο βαρύ τίμημα από το οικονομικό. Μαζί με τις πολεμικές προετοιμασίες εντείνονται και τα παρασκηνιακά παζάρια για τις ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισχύως που προμηνύει ανά πάσα στιγμή κλιμάκωση. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρά μια ένωση πολεμοκάπηλων κρατών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα διάφορα εθνικιστικά ακροδεξιά μορφώματα έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο τον πόλεμο, τις πολεμικές δαπάνες για τη συνέχιση και κλιμάκωσή του και είναι συνυπεύθυνοι για όλη αυτή την αιματοχυσία. Η στρατηγική συμφωνία με τους Αμερικάνους για τις βάσεις που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα γιγαντιαίο κόμβο μεταφοράς οπλισμού στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι. Οι βάσεις αυτές αξιοποιούνται και για κατασκοπευτικούς λόγους, για τις ανάγκες βεβαίως του πολέμου, τραβώντας σαν μαγνήτης τα αντίπεινα της άλλης πλευράς. Η κυβέρνηση στέλνει όπλα εκατομμυρίων ευρώ που αγοράστηκαν από το λαό μας, υποτίθεται για την άμυνα της πατρίδας και προσφέρονται για ανατοϊκές ανάγκες, αποψηλώνοντας και την άμυνα τελικά των ελληνικών νησιών. Πρόσφατα πάλι από το Ζελένσκι αυτή τη φορά μάθαμε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδυσσό προχώρησε σε νέες συμφωνίες ο κύριος Μητσοτάκης και σε συζητήσεις για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας. Τα είπε δημόσια ο Ζελένσκι, όχι ο Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται καν να πούμε πόση αξία έχουν οι διαψεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Καμία απολύτως. Και αυτά σε μια στιγμή που η ηγεσία της γειτονικής Τουρκίας αμφισβητεί σύνορα, αμφισβητεί την κυριαρχία και ελληνικών νησιών, επί της ουσίας διεκδικεί αλλαγή συνόρων, διεξάγει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, χρησιμοποιεί απειλές για γεωτρήσεις. Συνολικά αξιοποιεί την οικονομική και στρατιωτική της δύναμη και προβάλλει ισχύ και στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Κανείς δεν μπορεί να ξεγελαστεί από τις δηλώσεις περί καλού κλίματος. Πριν κάποιο διάστημα, τα φερέφωνα άλλων κομμάτων έπαιζαν την κασέτα της δίθεν απομόνωσης της Τουρκίας. Σήμερα παίζουν την κασέτα αυτήν του λεγόμενου καλύτερου κλίματος. Η ουσία όμως είναι πως διαμορφώνονται και νέες εστίες εντάσεων, νέες συνθήκες, μιας και ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Τι κι αν η Ελλάδα και η Τουρκία είναι νατοϊκοί σύμμαχοι. Τι κι αν και τα δύο αυτά αστικά κράτη και οι κυβερνήσεις τους δουλεύουν με μοιρασμένους ρόλους, αλλά και από κοινού για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΝΑΤΟ κατά των λαών. Την ίδια ώρα που συνεργάζονται, δεν πάβουν να ανταγωνίζονται κιόλας για την αναβάθμιση της θέσης των δικών τους η κάθε μια πλευρά οικονομικών ομίλων, για να πάρουν βέβαια μεγαλύτερο κομμάτι στη λία αυτή των διαφόρων πολεμικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών πολέμων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παραμυθιάζουν το λαό μας όταν ισχυρίζονται πως η τουρκική επιθετικότητα θα ανακοπεί
χάρη στη γιγάντωση των Αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα και στους μεγάλους συμμάχους μας, τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δήθεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και όμως, δεκαετίες έχουμε περάσει με στρατιωτικές βάσεις, με συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αναπαράγονται και μεγαλώνουν δυστυχώς τα προβλήματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να δώσει βάση σε τέτοιους αβάσιμους παραπλανητικούς ισχυρισμούς, μιας και η εμπειρία διδάσκει πως ο ευρωατλαντικός ιμπεριαλισμός κινείται πάντα με κριτήριο τα δικά του αποκλειστικά συμφέροντα και τις γεωστρατηγικές δικές του επιδιώξεις. Γι' αυτόν η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος και σκαλοπάτι για τις βρώμικες δουλειές του στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή και αλλού, όπου την χρειάζεται για τα ανατολικά σχέδια. Να γιατί διαρκώς μας πιπιλίζουν το μυαλό για την ανάγκη να αποσπαστεί η Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας. Και βέβαια, για να συμβεί αυτό απαιτούνται τα σχετικά ανταλλάγματα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, που δεν γίνεται να μην ακουμπούν και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κόμμα μας αναδεικνύει πως ελληνικός και τουρκικός λαός μοιράζονται ήδη πάρα πολλά δεινά από τις σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας των αρχουσών τάξεων των δύο χωρών, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της ενεργειακής και όχι μόνο φτώχειας, της ανασφάλειας για το μέλλον των παιδιών τους. Για να μην προσθέσουν και άλλες δυστυχίες, συντονίζουμε από κοινού την πάλη μας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, ενάντια σε όλα αυτά που τις γεννούν, ενάντια στις αστικές τάξεις, τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και των πολιτικών τους εκπροσώπων, των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα καλλιεργούν αυταπάτες περί ειρηνικής διευθέτησης, πότε με συνομιλίες μέσω των ΗΠΑ ή της προσφυγής στη Χάγη ή ακόμα και της λεγόμενης συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, αυτό σημαίνει το πώς κάθε είδους μονοπόλια θα βάλουν χέρι στον ενεργειακό και φυσικό θαλάσσιο πλούτο με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον και των δύο λαών, όλων των λαών της περιοχής, για την ειρήνη, αλλά και για το περιβάλλον. Επενδύουν πάνω στο φόβο της αποδοχής ενός επώδυνου συμβιβασμού με μοχλό του ΝΑΤΟ, επισύοντας τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου ή και μιας πολεμικής αναμέτρησης με την Τουρκία. Εμείς λέμε ότι πρόκειται για καραμπινάτο, κάλπικο, ψεύτικο δίλημα. Καμιά νατοϊκή διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη, την ασφάλεια των λαών, όπως δεν την εγγυήθηκε και τόσα χρόνια από το 1952 που οι δύο χώρες είναι από κοινού στο ΝΑΤΟ ή στην περίπτωση της μεγάλης τραγωδίας της Κύπρου. Όλοι ακούσαμε τις νέες απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Ερντοάν για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που αποκαλύπτουν πως η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προβάλλει η κυβέρνηση και συγκοντάρουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, τελικά λειτουργούν ευνοϊκά τόσο για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, όσο και για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής και την αναβάθμιση του ψευδοκράτους στη Βόρειο Κύπρο. Έχουν πλήρως διαψευστεί οι πολιτικές δυνάμεις που μιλούν δεκαετίες τώρα για δίκαιη λύση μέσα από την παρέμβαση του Αμερικανατοϊκού Ιμπεριαλισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τουρκική κατοχή στο 37% του κυπριακού εδάφους διατηρείται για 50 χρόνια πλέον. Το κυπριακό πρόβλημα συνεχώς και όλο και πιο βαθιά εμπλέκεται στις συμπληγάδες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η ιστορία του κυπριακού ζητήματος συνδέεται με τις επιδιώξεις της Βρετανίας,
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, να εντάξουν το νησί στα γεωστρατηγικά του σχέδια σε όλη τη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Τέτοιο ρόλο παίζουν οι βρετανικές νατοϊκές βάσεις, που όχι μόνο δεν την διαφύλαξαν από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, αλλά και σήμερα παίζουν σημαντικό ρόλο στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και στην επέκταση του πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο. Εξέλιξη που αντικειμενικά στοχοποιεί και το λαό της Κύπρου. Είναι ανάγκη, όπως και στην Ελλάδα, να δυναμώσει κι άλλο η πάλη μας ενάντια στις ξένες στρατιωτικές βάσεις, τα εφαλτήρια αυτά των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Σε ό,τι δε αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί, μελετάει και τοποθετείται με πολύ μεγάλη ευθύνη. Πρώτα απ' όλα, γιατί για εμάς είναι θέμα αρχής η καταδίκη της τουρκικής εισβολής κατοχής, η ανάδειξη του διεθνούς χαρακτήρα του προβλήματος, η εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στο λαό της Κύπρου. Επιπλέον, όλοι γνωρίζουν πως για δεκαετίες ως και σήμερα το Κυπριακό συνδέθηκε στενά με την εξωτερική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και άμεσα ή έμεσα λειτουργεί ως μοχλός και στις εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να θυμίσουμε πως πριν 20 χρόνια το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που φανερά αντιτάχθηκε και ξεκάθαρα αντιτάχθηκε στο απαράδεκτο, διχοτομικό και μη διώσιμο σχέδιο ανάμεσα. Πριν 10 χρόνια, μελετώντας την κοινή ανακοίνωση Αναστασιάδη Ερόγλου της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, ως βάση των συνομιλιών είδαμε, όπως άλλωστε και όλος ο κυπριακός λαός, την αναφορά σε δύο συνιστώντα κράτη με δικά τους σύνορα, σύνταγμα, κυβερνήσεις, κοινοβούλια, ύμνους, ξεχωριστές πολιτικές για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια κλπ. Όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν παράγοντες διαίρεσης, διάσπασης του εργαζόμενου κυπριακού λαού, διατήρησης ή εισαγωγής νέων οικονομικοκοινωνικών διακρίσεων στους όρους ζωής, παράγοντες ανταγωνισμού και όχι ενότητας, όπως θα πρέπει, τουρκοκυπρίων και ελληνοκυπρίων εργαζομένων. Εκτιμήσαμε πως ο αρχικά επώδυνος συμβιβασμός που οδήγησε στη θέση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία βέβαια διαχρονικά ήταν κυρίως θέση της αστικής τάξης της Τουρκίας και έφτασε να θεωρείται θέσφατο και θέση αρχής, εξελίσσεται στην ουσία σε διχοτομική λύση, σε δύο συνιστώντα κράτη. Γι' αυτό το λόγο την απορρίψαμε. Η θέση μας είναι πως απαιτείται η αποχώρηση των κατοχικών και των άλλων ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, το κλείσιμο των Βρετανικών βάσεων. Η Κύπρος χρειάζεται μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Και είναι η πάλι των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, με στόχο μια Κύπρο στην οποία αφέντης θα είναι ο λαός της, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Αρμένοι, Μαρονίτες, Λατίνοι, που μπορεί να χαράξει ένα τέτοιο μέλλον, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες και όχι διχοτομικές λύσεις που μαγειρεύονται στα διάφορα ευρωατλαντικά επιτελεία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές δεν αφορά μόνο τα λαϊκά συμφέροντα και τον αγώνα του λαού μας μέσα στην Ελλάδα. Αφορά και τον συντονισμό, την κοινή δράση των κινημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήμερα που ένα μεγαλύτερο τμήμα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνειδητοποιεί τον ρόλο της
και των κυβερνήσεών τους, στην επιδείνωση του βιωτικού τους επιπέδου, στον πόλεμο, στην καταστολή, στον αυταρχισμό. Μας γεμίζει με ελπίδες και αισιοδοξία το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα από όταν φούντωσε παντού το πρόβλημα της ακρίβειας, έγιναν στην Ευρώπη μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών και συνεχίζονται. Η ευρωπαϊκή συνεισφορά του ΚΚΕ θα είναι μοναδική και πολύτιμη για την Ευρώπη των λαϊκών κινημάτων, της αντίστασης, της αντεπίθεσης όλων των λαών, για την Ευρώπη τελικά του σοσιαλισμού. Αυτό υπηρετούν άλλωστε σταθερά, διαχρονικά και οι κομματικές μας οργανώσεις στις χώρες του εξωτερικού, όπως και εδώ στην Κύπρο, η Κομματική Οργάνωση Κύπρου, που αποτελούν στήριγμα για τον καθένα και την καθεμιά που μεταναστεύει από την Ελλάδα, που συμβάλλουν στην οργάνωση της διεκδίκησης σε κάθε χώρα. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για να σπάσουν τα δεσμά της χώρας από αυτή την ένωση των μονοπωλίων με τους εργαζόμενους, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, με κοινωνική ιδιοκτησία στην οικονομία. Γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία να είναι ενισχυμένο και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, για να τους χαλάει τη σούπα της συνένεσης, να αποκαλύπτει στο λαό τι σχεδιάζουν και ψηφίζουν όλοι εκεί μέσα μαζί, να αποτελεί και εκεί τη δική του φωνή. Το ΚΚΕ με την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του υπερασπίστηκε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Στην πράξη απέδειξε πως είναι η φωνή του λαού, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στους ομίλους και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ξεχώρισε και την πενταετία που μεσολάβησε από τις ευρωεκλογές του 2019 από τον σωρό αυτό των χειροκροτητών, των απολογητών και των δήθεν διορθωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κόμματα και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων στηρίζουν πλέον και το ΣΥΡΙΖΑ 2, τη Νέα Αριστερά, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, υπερψήφισαν το αντιλαϊκό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά αυτό θα συνεχίσουν αυτοί να κάνουν. Όλα τα άλλα κόμματα επίσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισαν τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και το ΠΑΣΟΚ το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων των πρώτων ετών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και περίπου στα ίδια ποσοστά συνεχίζουν και σήμερα και παραπάνω στη δεύτερη θητεία της, στο Ευρωκοινοβούλιο η σύμπλευσή τους πραγματικά απογειώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 81,9% των ψηφοφοριών και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μαζί στο 94,7% των ψηφοφοριών στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι να απορεί κανείς δηλαδή τι χρειάζονται τόσες διαφορετικές ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες και δεν συγχωνεύονται σε μία να τελειώνουμε. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, την κατηγορούν από τη μεριά τους ότι με την πολιτική της απομακρύνει τη χώρα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις κατευθύνσεις και οδηγίες της, που και αυτές πάλι λένε είναι βεβαίως πάλι καλές και σωστές. Το ίδιο και για τα εργασιακά και για την παιδεία και για την υγεία και πάλι λέγοντας. Είτε με τη μία είτε με την άλλη εκδοχή,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κατευθύνσεις της είναι το ιερό δισκοπότηρο όλων τους. Και βέβαια ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, γιατί τέτοια είναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, της μίζας, του πρέντατορ, του φακελώματος, της καταστολής. Όλοι αυτοί που με διάφορα υποκριτικά ψηφίσματα την παρουσιάζουν και σαν θεματοφύλακα του κράτους δικαίου. Αν είναι δυνατόν, δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δίκαιο και αστικό κράτος, δεν πάνε ποτέ μαζί. Το μόνο κράτος που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κράτος της αδικίας, της επιβολής του συμφέροντος των λίγων εκμεταλλευτών πάνω στους λαούς που υφίστανται την εκμετάλλευση. Και όλοι τους παριστάνουν ότι ανησυχούν, όπως κάθε φορά εδώ που τα λέμε πριν τις ευρωεκλογές, το ξέρετε κι εσείς εδώ, το ξέρουμε κι εμείς στην Ελλάδα, όλοι οι λαοί της Ευρώπης κλαίγονται για την άνοδο της ακροδεξιάς. Κι όμως είναι οι ίδιοι, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που την ενισχύουν με την πολιτική τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό μεταναστευτικό, που αφορά άμεσα και την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι 27.000 νεκροί πρόσφυγες την τελευταία δεκαετία από τα πολύ νεκρά ναυάγια στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, είναι η τραγική συνέπεια της πολιτικής της άγριας καταστολής στα σύνορα. Αυτή έχει ως αναπόσπαστο κομμάτι της τη Frontex, τις απελάσεις, τις επαναπροωθήσεις, τους φράχτες, τον εγκλωβισμό στις υπερδομές φυλακές. Το νέο απαράδεκτο σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο ενισχύει την καταστολή σε βάρος των εργαζομένων, των ξεριζωμένων. Ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Προωθεί αυτό το άθλιο παζάρι ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα πληρώνουν 20.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα προκειμένου να τον εξοβελήσουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα με συμφωνίες με τρίτες χώρες θα στέλνουν στη μεγαλοεργοδοσία φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, με δικαίωμα παραμονής μόνο για όσο αυτοί τους χρειάζονται για το ξεζούμισμα. Για να μην μιλήσουμε για το πώς ενισχύει την ακροδεξιά ο αντικομουνισμός και αυτή η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που είναι και επίσημη πλέον πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια η ταύτιση νεοφιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων και κομμάτων σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφήνει περιθώριο στους ακροδεξιούς να παριστάνουν δημαγωγικά τους αντισυστημικούς δήθεν, ενώ είναι τα μεγαλύτερα τσιράκια του καπιταλιστικού συστήματος. Το βλέπουμε άλλωστε τα τελευταία χρόνια και με το παράδειγμα της ακροδεξιάς κυβέρνησης στην Ιταλία, που δεν έχει παρεκκλίνει ρούπι από όλες τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το σύστημα και όλους τους υπηρέτες και εκφραστές του, όπως την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια ψήφος μπορεί να τους ανησυχήσει, να τους φοβήσει, και από υπηρέτες άλλο τίποτα. Ακόμα και αυτοί που ξεσπαθώνουν μπροστά στα κανάλια, στη Βουλή, με τις δήθεν αντισυστημικές κορώνες τους, όπως τελευταία ο Βελόπουλος, αλλά ως εκεί, γιατί έξω στην κοινωνία, στην πράξη, εκεί που ο καθένας κρίνεται, τσιμουδιά. Όλοι αυτοί κάνουν μόκο. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να αλλάξει το κλίμα, να μεταφραστεί σε πολλαπλασιασμό, σε μαζικοποίηση, σε ενδυνάμωση των λαϊκών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα προβλήματα και οι δυσαρέσκειες συσσωρεύονται, τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, ενώ το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης παραμένει ορατό. Τώρα λοιπόν ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, να πράξουν αναλόγως, δυναμώνοντας το ΚΚΕ. Ιδιαίτερα οι απόδημοι,
και αναφέρουμε σε όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Έχετε έναν ακόμη λόγο παραπάνω να τιμωρήσετε στην Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που σας μεταχειρίζονται προκλητικά σαν κουκιά σε ψηφοθυρία. Αφού πρώτα σας ανάγκασαν με την πολιτική τους να μεταναστεύσετε, αφού εγκατέλειψαν τα ελληνόφωλα σχολεία στις χώρες όπου υπάρχουν, όπως σε όλη την Ευρώπη, αφού αποψήλωσαν τα προξενία και μετέτρεψαν σε πολύ μηνιωδήσια και πανάκριβη υπόθεση ακόμα και την έκδοση ενός πιστοποιητικού, τώρα παριστάνουν ότι θέλουν να δώσουν και φωνή με την επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού. Τους χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να φέρουν επικίνδυνες αντιδραστικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των εκλογών, ενώ θα μπορούσαν πολύ απλά να πολλαπλασιάσουν τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, όπως εμείς προτείναμε. Αντί γι' αυτό, τα κατάργησαν τελείως. Αυτό ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγους μήνες, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ. Οι προειδοποιήσεις του ΚΚΕ επαληθεύτηκαν πριν καν έρθουν οι εκλογές, με την κυρία Άννα Μισελ που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως, έκανε τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων του εξωτερικού φέι βολάν. Σκεφτείτε τι έχουμε να δούμε ακόμα. Γι' αυτό σας καλούμε να σπεύσετε τώρα να γραφτείτε όλοι στην πλατφόρμα, όσοι δεν μπορεί να έρθετε να ψηφίσετε στην Ελλάδα, και να τους χαλάσετε τα σχέδια στέλνοντάς τους μαζικά επιστολές που θα γράφουν μέσα ΚΚΕ. Μέσα στην Ελλάδα, αλλά και με γράμμα από το εξωτερικό το μήνυμα ότι ο λαός τους γυρίζει την πλάτη και ενισχύει τη δική του δύναμη, το ΚΚΕ, ότι θα τα βρουν το επόμενο διάστημα ακόμα πιο σκούρα. Εμείς αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και άλλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για μια μεγάλη πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, σε αλληλεγγύη, σε κοινή δράση με τον κυπριακό λαό, με όλους τους λαούς της Ευρώπης, με όλους τους λαούς της περιοχής. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των εργαζομένων, όλων των λαών. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους.